Καλησπέρα φίλοι gamers, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα games εδώ στο Mando που και σήμερα θα δούμε πάρα πολλά πράγματα γύρω από τον χώρο των video games. Έχουμε δύο πολύ ωραία reviews, ένα καινούριο gadget να παρουσιάσουμε αργότερα, αλλά φαντάζομαι αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο αυτές τις μέρες είναι το PlayStation 4. Πλησιάζουμε γοργά προς την επίσημη κυκλοφορία του στην Ελλάδα, 13 Δεκέμβρη, αλλά αυτή την εβδομάδα θα κυκλοφορήσει το PlayStation 4 στο εξωτερικό, στην Αμερική συγκεκριμένα. Ξεκινάει από εκεί λοιπόν το PlayStation 4, οπότε θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από τα reviews που θα βγάλουν οι συνάδελφοι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι. Εμείς εδώ στο Games θα έχουμε το PlayStation 4 νωρίτερα από την επίσημη κυκλοφορία του. Από ό,τι μας έχει πει η Sony, μέχρι το τέλος του μήνα, υπολογίζουμε γύρω στις 25 του μηνός, θα το έχουμε στα χέρια μας. Οπότε θα το έχουμε και εδώ πέρα στο στούντιο του Games και θα το δούμε από κοντά πώς δουλεύει, τι κάνει, πόσο όμορφο είναι και γενικότερα πώς παίζουν τα παιχνίδια του. Αλλά μέχρι τότε έχουμε αρκετά ακόμα παιχνίδια να παρουσιάσουμε στο Games και πολλά παιχνίδια που κυκλοφορούν αυτή την περίοδο, καθώς όλοι σιγά σιγά ετοιμάζονται να βγάλουν όλα τους τα όπλα στα ράφια των καταστημάτων για να διαλέξετε το κατάλληλο παιχνίδι τουλάχιστον μέχρι το διάστημα των Χριστουγέννων. Αυτήν την εβδομάδα έχουμε αρκετές κυκλοφορίες. Θα πάμε να δούμε αμέσως τώρα αυτά τα βασικά 5-6 παιχνιδάκια που κυκλοφορούν αυτήν την εβδομάδα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα reviews, ειδήσεις, previews και τα πάντα γύρω από τον χώρο των video games και των gadgets. This will allow for even more refined control than the original for a Wii Sport that feels better than ever. Additionally, we have added an online versus multiplayer mode, which we received many requests for from fans. Okay, people, let's go to work. Let go of me, pup! He's one of the good guys, even if he doesn't smell like one. Hello, you space witch. What's happening? They're trying to lure us! And a newly discovered alien substance will allow us to create them. You may choose to augment your soldiers biologically, or enhance them with the latest in cybernetic technology. Με αφορμή τη διάθεση του Castlevania, Lords of Shadow, Mirror of Fate HD σε Xbox Live και PSN, ένας φανατικός της σειράς ρώτησε τον δημιουργό του παιχνιδιού αν θα υπάρξει παράλληλα και έκδοση του τίτλου και στους προσωπικούς υπολογιστές, με τον παραγωγό της σειράς να απαντάει όχι για την ώρα, αλλά κάποια στιγμή θα φέρουμε το παιχνίδι και στους υπολογιστές. Οπότε αν θέλετε να παίξετε την επανέκδοση του τίτλου με υψηλής ανάλυσης γραφικά, καλό είναι να επιλέξετε μία από τις δύο ψηφιακές εκδόσεις που ήδη κυκλοφορούν. NBA 2K14, το καλύτερο μπάσκετ παιχνίδι των τελευταίων χρόνων και το μοναδικό μπάσκετ παιχνίδι αυτή την περίοδο που μπορείτε να πάρετε στο παιχνίδι ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, καθώς το NBA 2K14 για πρώτη φορά στην ιστορία της σειράς έχει ομάδες από την Ευρωλίγα, συνολικά 14 ομάδες, και είναι από τα βασικά πλεονεκτήματα του τίτλου, τουλάχιστον για εμάς τους Έλληνες, καθώς έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε με τις κατά γενική ομολογία πιο επιτυχημένες ελληνικές ομάδες μπάσκετ των τελευταίων 10-15 χρόνων. Βέβαια τα roster είναι ακόμα σχετικά παλιά, δεν έχει βγει το update που περιμέναν. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να διαλέξετε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ομάδες του NBA και να παίξετε διάφορα exhibition games μεταξύ αυτών των ομάδων και να βάλετε τον Σπανούλη εναντίον του Kobe Bryant ή τον Διαμαντίδη εναντίον του LeBron James και να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα, να παίξετε δηλαδή εντυπωσιακούς αγώνες μπάσκετ. Κατά τα άλλα, πέρα από το γεγονός ότι έχει την Ευρωλίγκα μέσα, αλλά μόνο είπαμε για exhibition games, δεν υπάρχει κάποιο ειδικό πρωτάθλημα για να παίξετε, μπορείτε να παίξετε ένα καινούριο mode που έχει το Path to Greatness, όπου αναλαμβάνετε τον μεγαλύτερο star
πάρει έτσι τον Miami Heat, τον LeBron James, και προσπαθείτε να τον κάνετε να, στην πάροδο των χρόνων, να τον κάνετε πρωταθλητή με τους Miami Heat ή να διαλέξετε στο τέλος της χρονιάς να αλλάξετε ομάδα και να δείτε πώς θα εξελιχθεί η καριέρα του παίζοντας σε άλλες ομάδες. Φυσικά υπάρχουν όλα τα γνωστά game modes που έχουμε δει και στο παρελθόν από την σειρά, online παιχνίδια, σεζόν, να φτιάξετε τον δικό σας παίχτη και να τον κάνετε μεγάλο αστέρα του NBA. Έχουν γίνει και κάποιες μικρές αλλαγές στον χειρισμό του NBA 2K14, καθώς πλέον ο ένας μοχλός χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και για σουτ και για τρίπλα. Χρειάζεται λίγο έτσι προσπάθεια για να μπορέσετε να το συνηθίσετε, αλλά αφού το συνηθίσετε γίνεται ακόμα καλύτερο το gameplay μέσα στο παιχνίδι. Έχουν βελτιωθεί και πάρα πολύ οι επαφές μεταξύ των παιχτών, όπου γίνονται πιο πολλά φάουλ, ακούγεται τα χτυπήματα όταν γίνεται φάουλ από το χέρι στο σώμα του αντιπάλου. Οι τάπες είναι πολλές και πολύ πιο εντυπωσιακές και γενικότερα το παιχνίδι φαίνεται πιο ρεαλιστικό από ποτέ. Εμείς παίξαμε την έκδοση για κονσόλες αυτής της γενιάς, PlayStation 3, Xbox 360 και την έκδοση για υπολογιστές, η οποία ουσιαστικά έκδοση είναι κοινή για τις τρεις αυτές εκδόσεις, αν και περιμένουμε το παιχνίδι να είναι ακόμα καλύτερο σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει σε Next Gen έκδοση για το PlayStation 4 και το Xbox One. Όπως και να έχει, εμείς ετοιμάσαμε ένα video review για το NBA 2K14 και μπορείτε να το δείτε αμέσως τώρα. Here's Huey Suarez. Το NBA 2K επιστρέφει ακόμα μια χρονιά με την 2K Games να έχει επιλέξει τον LeBron James για το εξώφυλλο του NBA 2K14. While much of the talk this season is focused on the possibility that it's LeBron's final campaign in Miami. Ο παίχτης των Heat είναι πρωταγωνιστής στο σημαντικότερο νέο game mode του παιχνιδιού, το Path to Greatness. Σε αυτό παίζουμε την ιστορία του LeBron James παράλληλα σε δύο διαφορετικά σύμπαντα, όπως το ένα ο παίχτης παραμένει στους Miami Heat, ενώ στο άλλο μετακομίζει σε άλλες ομάδες. Πρόκειται για εντελώς κρύπτες ιστορίες, οι οποίες μάλιστα δεν απαιτούν από εμάς καν να κερδίσουμε το κάθε παιχνίδι που παίζουμε για να συνεχίσουμε. Από εκεί και πέρα έχουμε όλους τους γνωστούς τρόπους παιχνιδιού που μας έχει συνηθίσει η σειρά χρόνια τώρα. Αυτό που όμως όλοι οι Έλληνες φίλοι του μπάσκετ θα βρουν ενδιαφέρον είναι η προσθήκη 14 ομάδων της Ευρωλίγκας, μεταξύ των οποίων είναι και οι δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Οι ομάδες αποτελούνται από μόλις 10 παίχτες, ενώ δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε τα ρόστερ. Με τις ομάδες αυτές δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, παρά μόνο να παίζουμε διάφορα exhibition παιχνίδια, είτε μόνοι μας είτε με φίλους μας, τόσο τοπικά όσο και online. Για τρίτο χρόνο αλλάζει η χρήση του δεξιού μοχλού, καθώς πλέον χρησιμοποιείται τόσο για να τριπλάρουμε, όσο για να κάνουμε shoot χωρίς τη βοήθεια κάποιου άλλου πλήκτρου, όπως γινόταν πέρυσι. Μια ακόμα αλλαγή έχει να κάνει με την προσθήκη ενός καινούριου τρόπου πάσας, όπου κρατώντας πατημένη την αριστερή σκανδάλη μπορούμε να δώσουμε πάσα μετακινώντας το δεξί μοχλό προς την κατεύθυνση που θέλουμε να πάει η μπάλα. Η λειτουργία αυτή βοηθάει ιδιαίτερα στους ευνηδιασμούς, ώστε να στείλουμε γρήγορα την μπάλα στον παίχτη που φεύγει πρώτος, ενώ ταυτόχρονα είναι αρκετά βολική και μετά από ένα pick and roll. Πέρα από τα γραφικά πάντως που δεν έχουν διαφοροποιηθεί, έχει αλλάξει σημαντικά ο τομέας της κίνησης των παιχτών αλλά και οι μηχανισμοί σύγκρουσης. Φέτος μπορούμε να κάνουμε κοψίματα στον εφηδιασμό με πολύ μεγάλη άνεση. Γενικότερα οι τάπες είναι περισσότερες και ευκολότερες, ταυτόχρονα όμως τα φάουλ είναι επίσης περισσότερα και ρεαλιστικότερα, με τους παίχτες μάλιστα να βγάζουν φωνές πόνου μετά από σύγκρουση και τον ήχο των χτυπημάτων να φτάνουν στα αυτιά μας. Ηχητικά το παιχνίδι παίρνει άριστα, με εξαιρετική κάλυψη από τους τρεις sportscasters που είχαμε και πέρυσι και η μουσική που αποτελείται από σύγχρονα ευχάριστα κομμάτια. Το NBA 2K14 είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι που θα λατρέψουν όσοι αγαπάνε την πορτοκαλί μπάλα. Σίγουρα οι αλλαγές που έκανε η ομάδα ανάπτυξη στο κομμάτι του χειρισμού για τρίτη σερή χρονιά θα μπερδέψουν τους έμπειρους χρήστες της περσινής έκδοσης. Όμως μετά από 1-2 ώρες παιχνιδιού έχει υπάρξει πλήρη προσαρμογή. Το Battlefield 4 είναι σίγουρα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και αναμενόμενα παιχνίδια της τωρινής και επόμενης γενιάς. Τα 60 καρέ το δευτερόλεπτο κάνουν τη διαφορά και δείχνουν με τη μία το πόσο σημαντικό είναι αυτό το όριο για τα παιχνίδια των επόμενων ετών.
Τα πάντα δείχνουν πεντακάθαρα και η λεπτομέρεια που έχει προστεθεί από την ομάδα ανάπτυξης ξεκινάει από τα όπλα και τα σώματα των παικτών και φτάνει έως και τον τρόπο που κινούνται τα δέντρα και το γρασίδι ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Ταυτόχρονα, ο δαιμονιώδης ρυθμός βοηθάει αρκετά και στον έλεγχο. Κάτι τέτοιο φαίνεται δε σε όλες τις περιπτώσεις της μάχης, από το στήσιμο σε ένα σημείο για την εξόντωση πολλαπλών στόχων έως και στις μάχες σώμα με σώμα. Αλλαγές έχουμε και στον τομέα του ήχου, ο οποίος δείχνει πολύ βελτιωμένος και σαφώς πιο πλούσιος. Ο διαχωρισμός των καναλιών είναι πλέον ακόμη πιο ξεκάθαρος, επιτρέποντάς μας να καταλαβαίνουμε πότε μας έρχεται αντίπαλος ή τα πειρά του και από ποια κατεύθυνση. Εμπλουτισμένα είναι τα εφέ των εκρήξεων και των κατεδαφίσεων που παρουσιάζονται όσο πιο ρεαλιστικά είναι δυνατόν. Στις 13 Μαρτίου του 2014 αναμένεται να κυκλοφορήσει το Titanfall, ενώ παράλληλα θα διατεθεί και η συλλεκτική έκδοση του παιχνιδιού. Η ιστορία εξελίσσεται στο κοντινό μέλλον και τοποθετεί τον παίκτη στη μέση της μάχης. Όσον αφορά στη συλλεκτική έκδοση, το πακέτο θα περιλαμβάνει εκτός του παιχνιδιού ένα αγαλματίδιο με φωτισμό, ένα βιβλίο 190 σελίδων, καθώς και μια αφίσα του Τιτάνα Atlas. Θυμίζουμε πως το Titanfall αναμένεται να κυκλοφορήσει σε εκδόσεις για υπολογιστές Xbox 360 και Xbox One. Μέσα από αυτήν την εκπομπή έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλά indie games, αυτά τα παιχνίδια που έρχονται από ανεξάρτητες ομάδες ανάπτυξης που δεν ανοίγουν σε μεγάλα στούντιο, συνήθως είναι μικρές ομάδες 2-3-4 ατόμων που δεν έχουν πολλά χρήματα για να αναπτύξουν ένα παιχνίδι, αλλά πάρα πολλές φορές έχουμε δει πραγματικές παιχνιδάρες από τέτοιου είδους στούντιο. Το The Bridge που θα δούμε αμέσως μετά είναι ένα τέτοιο παιχνίδι, ένα indie game που κυκλοφορεί αποκλειστικά σε έκδοση για υπολογιστές, μπορείτε να το πάρετε online με πολύ λίγα χρήματα και είναι ένα puzzle παιχνίδι με ιδιαίτερη αισθητική, καρτουνίστικη αισθητική, όπου ουσιαστικά αυτό που μας βάζει να κάνουμε το παιχνίδι είναι να λύσουμε γρίφους, οι οποίοι γρίφοι βασίζονται στην βαρύτητα και πώς αυτή την αντιλαμβανόμαστε ανάλογα με το πώς κοιτάζουμε το παιχνίδι, ανάλογα δηλαδή με την οπτική γωνία που θέτουμε εμείς στην κάμερα του παιχνιδιού. Έχουμε έναν ήρωα, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε περίεργες κατασκευές και αναλόγως πώς θα μετακινήσουμε την κατασκευή και πώς ουσιαστικά δουλεύει η βαρύτητα, αυτός μετακινείται και προσπαθεί να βρει την έξοδο. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια βασικά για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Περισσότερα θα καταλάβετε για το The Bridge βλέποντας το video review που ακολουθεί αμέσως τώρα. Όταν τον Αύγουστο του 2008 κυκλοφορούσε το Braid, γινόταν ταυτόχρονα ένα μεγάλο βήμα προς την ευρή αποδοχή της indie σκηνής που μέχρι τότε απευθυνόταν σε εξαιρετικά περιορισμένο κοινό. Ο λόγος που γίνεται αυτή η αναφορά είναι ότι το The Bridge σαν σύλληψη θυμίζει σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι του Jonathan Blow. Σενάριο με την αυστηρή έννοια του όρου δεν υπάρχει, ωστόσο, μετά το τέλος κάθε κεφαλαίου, μας δίνεται η δυνατότητα να διαβάσουμε κάποιο κείμενο στο οποίο ο καθένας μπορεί να δώσει τη δική του ερμηνεία. Η ιδέα που κρύβεται πίσω από το gameplay είναι εξαιρετικά απλή και συνάμα πρωτότυπη. Ο παίχτης καλείται να χειριστεί την έννοια της βαρύτητας αλλά και να κατανοήσει τη χρήση των προοπτικών που δημιουργούν οπτικά παράδοξα, ώστε να καταφέρει να φτάσει στην πόρτα που θα τον οδηγεί στο επόμενο επίπεδο. Η υλοποίηση της ιδέας έρχεται μέσα από τα πλήρως περιστρεφόμενα επίπεδα του παιχνιδιού, αλλά και κάποιων ακόμα μηχανισμών που συναντάμε καθώς προχωράμε στο παιχνίδι, όπως για παράδειγμα παγίδες του χωροχρόνου. Σύστημα Hint δεν υπάρχει και αυτό είναι αρκετά συζητήσιμο σαν επιλογή. Στον τεχνικό τομέα, τα γραφικά, αν και λιτά, είναι ιδιαίτερα όμορφα. Η ασπρόμαυρη αισθητική ταιριάζει απόλυτα με το πιο σοβαρό και ελαφρώς μελαγχολικό ύφος που προσπαθεί να περάσει ο τίτλος. Ακόμα και το όχι τόσο ομαλό animation του χαρακτήρα δεν είναι αρμονικά με τον υπόλοιπο κόσμο, δίνοντας την αίσθηση ότι πρόκειται για σκίτσο και όχι πραγματικό άνθρωπο, σε βαθμό μάλιστα που να μας βάζει σε υποψίες ότι αυτό έγινε σκεμμένα.
Το ηχητικό κομμάτι του τίτλου είναι διακριτικό. Δεν αποσπά την προσοχή του παίκτη από την επίλυση του γρίφου, ενώ οι μελωδίες του συνδράμουν και αυτές με τη σειρά του στην δημιουργία μελαγχολικού κλίματος. Συνοψίζοντας, έχουμε να κάνουμε με ένα ακόμα εξαιρετικό indie τίτλο, με κάποια ερωτηματικά όμως να παραμένουν. Αυτά δεν έχουν σε καμία περίπτωση να κάνουν με την ποιότητα του τίτλου, αλλά κατά πόσο αυτός απευθύνεται στο ευρύ κοινό. This planet will be mine. Το Injustice, Gods Among Us, είναι το νέο μέλος του προγράμματος ψηφιακών αναβαθμίσεων της Sony για τα PlayStation 3 και PlayStation 4. Αυτό σημαίνει ότι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όποιος αγοράζει την έκδοση του παιχνιδιού στο PlayStation 3 θα έχει έκπτωση στην ψηφιακή έκδοση του παιχνιδιού και το PlayStation 4. Η έκδοση του παιχνιδιού για το PS3 περιέχει έναν κωδικό. Ο κωδικός αυτός εξαργυρώνεται μέσω του PSN και λαμβάνετε ψηφιακά την έκδοσή σας. Έπειτα χρησιμοποιείτε το δίσκο του PS3 στο PS4 για να ενεργοποιήσετε την έκδοση του παιχνιδιού για τη νέα γενιά. Αν αγοράσετε την ψηφιακή έκδοση του παιχνιδιού για το PS3, το PlayStation Store αυτομάτως θα σας προσφέρει έκπτωση για αυτή του PS4. Ακόμα μια χρονιά φτάνει στο τέλος της και ακόμα ένα Call of Duty είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει με τη φετινή έκδοση να φέρει τον υπότιτλο Ghosts. Τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα 10 χρόνια μετά από την εκθρόνηση της Αμερικής από κυρίαρχη δύναμη στον κόσμο. Ο παίκτης αναλαμβάνει δράση παίρνοντας στα χέρια του τον έλεγχο ενός χαρακτήρα που συμμετέχει στις δυνάμεις της αντίστασης. Ο πρωταγωνιστής έχει στην ομάδα του άλλο ένα στρατιώτη αλλά και ένα σκύλο, το Riley. Ο σκύλος δέχεται εντολές από τον παίκτη να επιτεθεί, να ψάξει την περίμετρο και να κινηθεί με τακτική. Στην πλάτη του κουβαλάει μια ειδική κάμερα που μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη όταν καλούμαστε να επισκεφθούμε μέρη που δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ο παίκτης είναι το επίκεντρο κάθε μάχης. Θετικές εντυπώσεις μας αφήνει και η μάχη κάτω από το νερό, όπου ο παίκτης έχει ελευθερία να κινηθεί στο χώρο. Οπτικά, ο τίτλος κινείται στα κλασικά επίπεδα της σειράς, με αρκετά καλό επίπεδο λεπτομέρειας, βελτιωμένο animation και πολύ γεμάτο ήχο. Σήμερα στην ενότητα του Gadget θα δούμε ένα ακόμα smartphone από αυτά που κυκλοφορούν έτσι σε μεγάλες ποσότητες τον τελευταίο καιρό, αλλά αυτή τη φορά θα δούμε μια συσκευή η οποία μας έρχεται από μια εταιρεία που τον τελευταίο χρόνο προσπαθεί έτσι να ανέβει στην υπόλοιψη του κόσμου. Η Huawei γενικά είναι μια εταιρεία με πολύ μεγάλη παράδοση στον κόσμο της κινητής τηλεφωνίας, αλλά κυρίως όσον αφορά στις εγκαταστάσεις, δηλαδή όλοι οι μεγάλοι providers χρησιμοποιούν εξοπλισμό της Huawei. Εδώ πέρα όμως έχουμε μια καινούρια συσκευή, το Ascend P6, το οποίο είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη συσκευή, μια συσκευή που ξεχωρίζει όταν την πιάνει κανείς στα χέρια του. Πρόκειται ουσιαστικά για το πιο λεπτό τηλέφωνο που έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Βλέπετε πόσο λεπτό είναι. Είναι ελάχιστα χιλιοστά το πάχος του και παρόλα αυτά έχει καταφέρει η Huawei να χωρέσει μέσα σε αυτό το μικρό σώμα πάρα πολλά και ενδιαφέροντα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά στην πρόσωψη έχουμε μια οθόνη διαγωνίου 4,7 ίντσων. Αυτή εδώ πέρα είναι η οθόνη. Τεχνολογίας IPS που λειτουργεί σε ανάλυση 720p, δηλαδή 1280x720 pixel. Το λειτουργικό που τρέχει η συσκευή είναι Android 4.2.2, αλλά είναι εντελώς αλλαγμένο σε σχέση με το κλασικό Android που ξέρουμε, καθώς όπως βλέπετε, μόνο η κεντρική οθόνη υπάρχει. Εδώ πέρα είναι όλες οι εφαρμογές εγκατεστημένες. Εδώ πέρα εμφανίζονται όλα τα εικονίδια από τις εφαρμογές που εγκαθιστούμε εμείς. Δεν υπάρχει δηλαδή μενού για να μπούμε μέσα. Και εδώ πέρα βλέπουμε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του επεξεργαστή, ο οποίος είναι και αυτός ουσιαστικά προέρχεται από την ίδια την εταιρεία. High Silicon K3V2 είναι ο επεξεργαστής, τετραπύρνος στο 1,5 GHz, ο οποίος συνοδεύεται και από 2 GB μνήμης. Ο αποθηκευτικός χώρος είναι 8 GB, είναι σχετικά λίγος, αλλά υπάρχει δυνατότητα να βάλουμε μνήμες microSD εδώ πέρα στο πλάι. Στη δεξιά πλευρά υπάρχει το πλήκτρο power και τα volume controls εδώ πέρα για να αυξομειώνουμε την ένταση του ήχου. Και ακριβώς από κάτω υπάρχουν δύο ειδικές θύρες, οι οποίες αποκτάμε πρόσβαση χρησιμοποιώντας το ειδικό κλιπάκι που είναι μέσα στη συσκευασία. Εδώ πέρα μπαίνουν οι κάρτες microSD και εδώ πέρα μπαίνει η micro SIM. Ουσιαστικά αυτό συμβαίνει γιατί το μεταλλικό σώμα
του Huawei, εντελώς μεταλλικό με την εμφάνιση να θυμίζει αρκετά iPhone 4, 4S. Είναι ουσιαστικά ενιαίο, δεν υπάρχει να δω να αφαιρέσουμε την πλάτη. Οπότε ουσιαστικά μόνο εδώ πέρα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο εσωτερικό για να βάλουμε μνήμες SIM και microSD. Η μπαταρία είναι 2000 mAh τεχνολογίας πολυμερών ιόντων λιθίου, δηλαδή είναι μια νέα τεχνολογία για να έχετε αυξημένη έτσι, αυτονομία, η οποία πάντως αυτονομία δεν μας έχει εντυπωσιάσει, βρίσκεται στα κλασικά πλαίσια που έχουμε συνηθίσει από το smartphone το τελευταίο καιρό, μία-μία μισή μέρα. Και από εκεί και πέρα, ο τετραπύρινος επεξεργαστής και το έτσι διαφοροποιημένο λειτουργικό κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, αν και έχουμε παρατηρήσει ανά καιρούς και κάποιες μικρές καθυστερήσεις, οι οποίες άλλες φορές είναι περισσότερες, άλλες φορές είναι λιγότερες, άλλες φορές είναι εμφανίζονται, άλλες φορές δεν εμφανίζονται. Εδώ πέρα τώρα έχουμε φορτώσει το intern.gr, στο οποίο βλέπετε ότι υπάρχει μια ελαφρά καθυστέρηση όσον αφορά στο zoom in και στο zoom out, αλλά όταν χρησιμοποιούμε το λειτουργικό για να φορτώσουμε διάφορες άλλες εφαρμογές, τα πάντα πηγαίνουν πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα, οπότε ίσως θα χρειαστεί να βάλετε κάποιον άλλον browser όπως είναι ο Chrome για να λειτουργεί πιο γρήγορα. Τώρα, βγαίνοντας την κάμερα, η κάμερα βρίσκεται εδώ πέρα στο πίσω μέρος εδώ και είναι 8 MP, συνοδεύεται και από LED Plus και μόλις φορτώσουμε και την σχετική εφαρμογή της κάμερας, η οποία από πλευράς ποιότητας είναι ικανοποιητική, δεν κάνει, εντάξει, μην περιμένετε ότι θα δείτε τα καλύτερα όσον αφορά τις φωτογραφίες, αλλά κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Έχουμε εδώ πέρα αρκετές επιλογές όσον αφορά και στις ρυθμίσεις. Μπορούμε να βάλουμε HDR που το έχω τώρα ενεργοποιημένο. Υπάρχει το πανόραμα για να βγάλουμε πανοραμικές φωτογραφίες. Στην ωρεοποίηση ουσιαστικά βάζει κάποια ειδικά φίλτρα, ούτως ώστε να βγάζουμε κυρίως τις φωτογραφίες στον εαυτό μας πιο όμορφες. Έτσι, δηλαδή τώρα βάζει ένα φίλτρο και έχει και επίπεδο μορφιάς, βγάζω μια φωτογραφία τώρα, ώστε να με βγάλει όμορφο χωρίς ρητίδες και χωρίς κούραση και τα σχετικά, έτσι. Συνεχίζοντας με τις ρυθμίσεις της κάμερας, έχουμε επίσης την έξυπνη λειτουργία που είναι full αυτόματα τα πάντα και εδώ στη μονή λειτουργία μας έχουμε ακόμα περισσότερες επιλογές, καθώς εδώ στις ρυθμίσεις μπορούμε να ρυθμίσουμε, εδώ πέρα να βάλουμε το GPS να ενεργοποιηθεί ή όχι, το μέγεθος της εικόνας μέχρι 8 MP από 0,3 MP που είναι το ελάχιστο, αλλά και να ρυθμίσουμε ISO, ισορροπία λευκού και την ρύθμιση της εικόνας με έκθεση, κορεσμό, αντίθεση και φωτεινότητα. Τέλος, υπάρχει και αυτή η επιλογή εδώ με τα εφέ, όπου εμφανίζονται από κάτω μια σειρά από εφεδάκια να βάλουμε επιτόπους φωτογραφία μας τύπου Instagram, σέπια ας πούμε, ανάγλυφο και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη, ώστε να ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι η φωτογραφία που θα βγάλουμε όταν πατήσουμε το κουμπί της λήψης φωτογραφίας. Αυτό σε γενικές γραμμές είναι το Huawei Ascend P6, κοστίζει 399 ευρώ και μπορείτε να το βρείτε στο δίκτυο καταστημάτων Κοσμοτέ, οι οποίοι και μας έδωσαν τη συγκεκριμένη συσκευή για να κάνουμε το review. Μια όμορφη συσκευή και σίγουρα μας ενδιαφέρει να έχετε ένα μικρό σε μέγεθος τηλέφωνο με μεγάλη οθόνη και σχετικά γρήγορες έτσι ικανότητες. Το Huawei Ascend P6 είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Το Plants vs Zombies 2 κυκλοφόρησε και σε έκδοση για Android σχεδόν 2 μήνες έπειτα από τη διάθεσή του για συσκευές της Apple. Το παιχνίδι απαιτεί λειτουργικό σύστημα έκδοσης 2,3 ή νεότερης, 1 GB μνήμη και επεξεργαστή με χρονισμό τουλάχιστον στο 1 GHz. Επιπλέον, προκειμένου να εορταστεί το λανσάρισμα, υπάρχουν εκπτώσεις για αγορά αντικειμένων μέσα στο παιχνίδι, το οποίο είναι εντελώς δωρεάν και μπορείτε να το κατεβάσετε άμεσα από το ψηφιακό κατάστημα του λειτουργικού Android. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και του σημερινού Games. Ελπίζω να περάσετε καλά μαζί μας και αυτή την εβδομάδα. Και θα κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Ένα βιντεάκι από το Grand Theft Auto 5, ένα παιχνίδι το οποίο γενικότερα το έχουμε λιώσει και εδώ στο Games, αλλά φαντάζομαι και περισσότερο από εσάς που έχετε PlayStation 3 ή Xbox 360 το έχετε λιώσει. Μια έτσι ομάδα από το εξωτερικό αποφάσισε να φτιάξει ένα πολύ ενδιαφέρον time-lapse βίντεο. Αυτά τα time-lapse βίντεο είναι βίντεο που ουσιαστικά δημιουργούνται από συνεχόμενες φωτογραφίες, οι οποίες παίρνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα
και είναι, έχετε δει πολλά τέτοια στην τηλεόραση που δείχνουν τοπία να αλλάζουν και τα σχετικά. Το συγκεκριμένο βιντεάκι έχει διάρκεια συνολικά 6-6,5 λεπτά. Εμείς έχουμε κρατήσει ένα απόσπασμα γύρω στα 2 λεπτά που δείχνουν πραγματικά το πόσο ζωντανός είναι ο κόσμος του Grand Theft Auto 5. Μέρα, νύχτα, πολυκατοικίες, ουρανοξύστες, αυτοκίνητα περνάνε, άνθρωποι περνάνε. Πολύ, πολύ ωραίο βιντεάκι που δείχνει πραγματικά πόσο μεγάλη δουλειά έχει κάνει η Rockstar στο Grand Theft Auto 5. Και όσοι από εσάς δεν έχετε μέχρι σήμερα την ευκαιρία να ασχοληθείτε μαζί του, καλό θα κάνετε να βρείτε ένα PlayStation 3 ή ένα Xbox 360 έστω και σε ένα φίλο και να παίξετε Grand Theft Auto 5. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, happy gaming. Γεια σας!